Καγκουράκια μου, τι καλό σας έχω σήμερα. Το Yota Highlander. Όχι, δεν είναι από τη Σκωτία και δεν είναι 400 χρονών. Όσοι είστε κάτω από 40 χρονών, μάλλον δεν θυμάστε το Duncan MacLeod, να πούμε με τη σπαθάρα. Για τους πιο νέους, γκουγκλάρετε το. Αξίζει, ήταν φοβερή σειρά. Λοιπόν, τούτο εδώ το Highlander είναι το 2022 Highlander Hybrid All-Wheel Drive με το πακέτο Bronze. Το Bronze πακέτο μας δίνει πραγματάκια όπως τα ηλεκτρικά καθίσματα, μια μπρίζα 1500 W, ηλεκτρικό άνοιξε κλίσε πίσω για το πορπαγκάζ που υποστηρίζει και την κλωτσιά στα αρχή. Ο μεσαίος καθρέφτης γίνεται και οθόνη με κάμερα πίσω. Αποκτά διάφορες μπρονζέ λεπτομέρειες και στο εσωτερικό. Έχει αυτόματους καθαριστήρες. Αυτές τις πολύ ωραίες 18 σάτιν ζάντες. Έχει λίγο εσωτερικό φωτισμό το βράδυ. Έχει μνήμη για τους καθρέφτες και τα καθίσματα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τα πίσω καθίσματα, η μεσαία σειρά, έχει ανεξάρτητα καθίσματα. Επίσης, μπορείς να πάρεις αυτό το τσιμεντή χρώμα μόνο σε αυτή την έκδοση. Και το αστείο είναι ότι εμείς το λέμε τσιμεντή για πλάκα, αλλά πραγματικά η Toyota το ονόμασε cement, που σημαίνει τσιμέντο. Μ' αρέσει όμως πάρα πολύ, ειδικά σε συνδυασμό με αυτό το εσωτερικό, με το μισό δέρμα, μισό ύφασμα. Γενικά είναι ένα πολύ εμφανίσιμο αυτοκίνητο. Επίσης τα μπροστινά φανάρια είναι LED, τέλος οι λίθιες λάμπες αλογόνου. Και πρέπει να ομολογήσω ότι γενικά εμφανισιακά το Highlander μου αρέσει πάρα πολύ, δεν βρίσκω τίποτα αρνητικό να πω. Στο εσωτερικό το σχέδιο είναι πάρα πολύ λειτουργικό, αρκετά μοντέρνο θα έλεγα. Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι εντάξει καλούτσικα, αλλά τίποτα σπουδαίο. Το φινίρισμα και το δέσιμο είναι γενικά καλό, αλλά υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες που δεν τις γουστάρω καθόλου, όπως για παράδειγμα το ότι όταν κάποιος δεν κάθεται στα πίσω τα μεσαία καθίσματα, ακούγονται διάφοροι τριγμοί και τέτοια από εκεί πίσω, όταν κάποιος κάθεται είναι λιγότερο. Επίσης, ο λευγές των ταχυτήτων είναι λες και είναι φτιαγμένος από Lego, δηλαδή μία έτσι νομίζω θα το κάνω και θα τον πάρω μαζί μου. Και στα καθίσματα αυτή η υπέροχη επένδυση, ναι μεν είναι ωραία, αλλά στις άκρες, εκεί που στα τελειώματα, τα έχει κάνει λίγο Stevie Wonder να πούμε, είναι λίγο χάλια. Κατά τα άλλα όμως, μου αρέσει το ότι σου έχουν δώσει όσο πιο πολύ χώρο γίνεται για τα πραγματάκια σου. Μου αρέσουν αυτές οι δύο θήκες εδώ και εδώ στο ταμπλό. Και μάλιστα η πρώτη έχει και μια τρύπα για να περνάς το καλώδιο για το CarPlay ή για να φορτίζεις το κινητό, ώστε να μπορείς να έχεις εδώ το ταμπλό καθαρό και να μην έχεις καλώδια μες στη μέση. Το γουστάρω πολύ αυτό. Επίσης, διαθέτει ένα πάρα πολύ ευανάγνωστο πίνακα οργάνων. Το μενού που έχει στη μέση είναι αρκετά ενημερωτικό και εύκολο στη χρήση. Αντί για στροφόμετρο, έχεις αυτόν τον μετρητή ενέργειας που σου δείχνει πότε οδηγάς οικονομικά, πότε φορτίζει και πότε το παρακάνεις. Και η οθόνη του infotainment μπορεί να μην έχει φοβερή φωτεινότητα ή τρομερή ευκρίνεια. Διαθέτει όμως υποστήριξη για CarPlay και για Android Auto, οπότε με το που συνδέεις αυτά, τελείωσες, καθάρισες. Οι πιο ακριβές εκδόσεις μπορούν να εξοπλιστούν με μια οθόνη πολύ πιο όμορφη και με το καινούριο infotainment μεγέθους 12, κάτι ίντσων, αλλά το συγκεκριμένο μέχρι εδώ ήταν. Επίσης η κάμερα οπισθοπορίας είναι αρκετά χάλια θα έλεγα, αλλά ο καθρέφτης στη μέση όταν το γίνα σε κάμερα σε αποζημιώνει με το παραπάνω. Το ηχοσύστημα είναι αποδεκτό, τίποτα τρομερό αλλά αρκετά καλό. Επίσης διαθέτει σύστημα επίβλεψης τυφλού σημείου και τα συστήματα υποστήριξης οδηγού διαθέτουν επίσης το σύστημα που σε κρατάει στο κέντρο της λωρίδας, αλλά όπως θα σας εξηγήσω σε λίγο, δεν είναι και το καλύτερο του πλανήτη. Έχεις όμως Adaptive Cruise Control, το οποίο είναι γαμάτο. Επίσης διαθέτει θερμαινόμενο τιμόνι με μηχανικό κουμπί, οπότε μπορεί να το έχεις αναμένο όλη την ώρα. Και κάτι ακόμα που εκτιμώ πολύ είναι ότι το κάθισμα του συνοδηγού είναι επίσης ρυθμιζόμενο ηλεκτρικά, γιατί σε αυτή την κατηγορία συνήθως δεν είναι. Τα μπροστινά καθίσματα είναι επίσης θερμαινόμενα, γιατί τα πίσω παίρνουν το μπούλο. Η θέση οδήγησης είναι μια χαρά, όπως και η ορατότητα. Βολεύτηκα αρκετά γρήγορα, χωρίς κανένα θέμα. Το κάθισμα όμως δεν έχει και την καλύτερη πλευρική στήριξη. Τώρα να μου πείτε, σε ένα αυτοκίνητο που δεν πρόκειται να το πάμε και ιδιαίτερα γρήγορα, τι πειράζει, δεν το οδηγάει ο Lewis Hamilton εδώ πέρα. Οπότε, ναι, εντάξει, όλα καλά. Οι πίσω πόρτες έχουν κουρτινάκια, οπότε να, σας είπα ψέματα, κάτι έχουν τα πίσω καθίσματα. Τα ανεξάρτητα αυτά καθίσματα μπορούμε να τα σύρουμε και μπρος-πίσω, κάτι που αποδεικνύεται πολύ χρήσιμο όταν ψάχνουμε να μοιράσουμε το χώρο για τα γόνατα μεταξύ της δεύτερης και τρίτης σειράς, γιατί η τρίτη σειρά δεν διαθέτει καθόλου χώρο για τα πόδια, ούτε καν για παιδάκια, εάν η μεσαία σειρά δεν δώσει λίγο χώρο παραπάνω. Δηλαδή, αν αυτός που κάθεται εδώ στη μεσαία σειρά είναι από αυτούς τους μαλάκες που στο αεροπλάνο βάζουν το κάθισμα τέρμα πίσω όλη την ώρα, όποιος κάθεται στην τρίτη σειρά εδώ την έχει πιει. Τουλάχιστον η πρόσβαση στην τέρμα πίσω σειρά είναι αρκετά εύκολη. Και με αυτά και με αυτά, όπως καταλαβαίνετε, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι 7 θέσιο, αλλά ουσιαστικά είναι 4 συν 3, γιατί οι 3 θέσεις πίσω
είναι κάπως προαιρετικές, δεν είναι απολύτως απαραίτητες. Το Port Bagage με την τρίτη σειρά να μην είναι τέρμα ξαπλωμένη πίσω, έχει καλούτσικο χώρο, μέχρι το ταβάνι είναι στα 453 λίτρα, αλλά άμα να διπλώσουμε τέρμα την τρίτη σειρά, τότε ο χώρος αποσκευών αυξάνεται στα 1371 λίτρα, και εκεί πλέον εντάξει παίζεις μπάσκετ εκεί μέσα. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας Atkinson Cycle, τετρακύλινδρος κινητήρας, 2.500 κυβικών, που αποδίδει 186 άλογα και 237 νιουτόμετρα ροπής, αλλά φυσικά με τη βοήθεια του ηλεκτρικού μοτέρ, η συνολική ισχύ αυξάνεται στα 243 άλογα και άγνωστη ροπή, μιας και η Toyota δεν ανακοινώνει αυτό το νούμερο. Το κυβότιο είναι πάλι από σκουτεράκι, είναι CVT, είναι αρκετά ομαλό, ουσιαστικά δεν έχω να πω τίποτα περί τούτου, εκτός από το ότι σε αφήνει να εξομοιώσεις σχέσεις, αλλά πώς να αλλάζεις ταχύτητες μιας και δεν έχει στροφόμετρο. Δηλαδή αυτή ο συνδυασμός εδώ είναι λίγο άχρηστος. Οι επιδόσεις παρόλα αυτά δεν είναι καταιγιστικές, αλλά είναι απολύτως ικανοποιητικές. Αν το πλακώσεις, το πρώτο που θα συμβεί είναι θα χαλάσεις το ρεκόρ της οικονομίας σου, οπότε το νομεράκι θα εκτοξευθεί, αλλά και το αμάξι θα επιταχύνει σε πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, δεν υπάρχει κανένα θέμα και στην εθνική ακόμα τα προσπεράσματα γίνονται pitch φυτίλι. Το 0% έρχεται σε 8,7 δευτερόλεπτα, οπότε αργό δεν το λες. Επίσης διαθέτει και τρία προγράμματα οδήγησης, Sport, Normal και Eco, διαθέτει και Trail Mode, αν είσαι πολύ περιπετειώδης τύπος, ξέρω εγώ. Αλλά διαθέτει και EV mode που του λες πήγαινε μόνο με μπαταρία, αλλά αυτό μπορεί να το κάνει σε μόνο πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Δηλαδή σε φάση που κερατώνεις τη γυναίκα, ας πούμε, και θες να γυρίσεις πίσω το βράδυ σιωπηλά, να μην σε ακούσει κανείς, και έρχεσαι σιγά 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 σιγά, μέχρι που σε βλέπει η γειτόνισσα και σου λέει «Κερατά! Πού πας πάλι!» Η κατανάλωση είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ειδικά για ένα όχημα που είναι τόσο μεγάλο, όχι ιδιαίτερα αεροδυναμικό και με αρκετά καλή δύναμη. Τελειώνοντας τη δοκιμή, η μέση κατανάλωση που είδαμε ήταν στα 7,7 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα και έχω να πω ότι το παραδέχομαι. Αυτή η κατανάλωση είναι εξαιρετική. Το σύστημα τετρακίνησης δεν είναι τίποτα το εξαιρετικό και αν το βάλουμε στο trail mode, τότε ουσιαστικά δίνει πάντα δύναμη και στον πίσω άξονα. Για χιόνια κτλ. Εδώ στον Καναδά, φτάνει και περισσεύει. Τα φρένα επίσης, παρότι έχουν αυτό το σύστημα ανάκτησης ενέργειας, δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Το πεντάλ επίσης δεν είναι καθόλου σπογγώδες, έχει μια χαρά αίσθηση. Όλα καλά εκεί, κανένα παράπονο. Η αίσθηση του τιμονιού είναι πραγματικό ξηράφι μέσα σε μια τεράστια μπάλα από ζελέ. Γιατί πραγματικά δεν νιώθεις τίποτα, είναι πολύ ελαφρύ, δεν επαναφέρει σωστά, δηλαδή είναι λες και είναι Logitech με σπασμένο ελαττήριο. Είναι από τα πιο άχρηστα συστήματα διεύθυνσης που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Επίσης, όταν είσαι στην Εθνική και χρησιμοποιείς το σύστημα που σε κρατάει στη λωρίδα στη μέση, γίνεται πολύ ενοχλητικό, διότι λόγω αυτής της ασάφειας είναι σαν εσύ να πολεμάς με το σύστημα, δηλαδή το σύστημα νομίζει άλλα και εσύ νομίζεις άλλα και κάπου εκεί δεν τα βρίσκεται και στο τέλος το κλείνεις και ησυχάζεις. Παρόλα αυτά, παρότι είναι τόσο άχρηστο το τιμόνι, δεν θα με απέτρεπε από το να αγόραζα αυτό το αυτοκίνητο, διότι σε ένα τέτοιο όχημα δεν περίμενε και καλύτερο τιμόνι, να σας πω την αλήθεια, οπότε μπορώ να το παραβλέψω, παρότι είναι άχρηστο. Πάνω από ανομαλίες, η ανάρτηση κάνει εξαιρετική δουλειά, η απόσβεση είναι ικανοποιητικότατη και μάλιστα διατηρεί τα δυναμικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου χωρίς να αναστατώνεται. Η μπροστινή ανάρτηση έχει γόνατα McPherson και πίσω έχουμε πολλαπλών συνδέσμων και το αποτέλεσμα αυτού είναι η οδική συμπεριφορά να είναι πάρα πολύ προοδευτική, προβλέψιμη, τα όρια πρόσβασης είναι παραδόξως υψηλά, δηλαδή για ένα αυτοκίνητο που δεν πρόκειται να το στρίψουμε και να το βάλουμε στις στροφές, γιατί τα παιδιά πίσω θα αρχίσουν να ξερνάνε και τα σκυλιά θα κοπανάνε κτλ. Μάλιστα δεν έχουμε και το σύστημα, την πλευρική υποστήριξη εδώ από το κάθισμα. Γενικά πάντως το πλαίσιο είναι πολύ ικανό, το οποίο τουλάχιστον ωφελεί την ενεργητική ασφάλεια, γιατί νομίζω αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης. Αν το παρακάνεις σε στροφές, φυσικά η υποστροφή είναι αυτή που θα εμφανιστεί, αλλά αφήνοντας λίγο γκαζάκι, μαζεύεται μια χαρά. Οι τιμές εδώ στον Καναδά ξεκινάνε από τα 46.750 δολάρια για τη βασική έκδοση με την τετρακίνηση με το υβριδικό σύστημα. Η έκδοση XLE, στην οποία βασίζεται το αμάξι της δοκιμής μας, ξεκινάει από τα 49.650 δολάρια, αλλά προσθέτοντας αυτό το bronze πακέτο, η τιμή ανεβαίνει στα 53.080 δολάρια προφόρων φυσικά. Καθόλου άσχημα και για να είμαι ειλικρινής, και εγώ για την οικογένεια, άνετα θα αγόραζα κάτι τέτοιο. Οπότε δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση ότι οι πωλήσεις είναι, ξέρω εγώ, όπως πουλάνε οι δονητές του Αγίου Βαλεντίνου, λουλούδια του Αγίου Βαλεντίνου. Αν η οικονομία και η πρακτικότητα και η λειτουργικότητα είναι
τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που ψάχνει κανείς σε ένα αυτοκίνητο οικογενειακό, νομίζω τούτο εδώ είναι top 5, δηλαδή πρέπει κάποιος να το κάνει test drive. Αυτά, λοιπόν, λίγο πολύ με το Toyota Highlander. Δεν έχει σπαθάρα, αλλά έχει πολλά άλλα καλά χαρακτηριστικά. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, θυμηθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας. Perfect.